άσχημα. Ωραίο. Ξέρεις, άμα... Το είδα το πλεκτό, ε. Το έχετε δει το κέντημα, ε. Αυτό μιλάμε, παιδιά. Είναι για το κρύο. Και επειδή όταν ξεκινάει ο τροχός της έχει πολύ κρύο, η Τζούλια Νόβα κρυώνει. Αλλά σήμερα έχει ξεπαγιάσει, το πήρα εγώ αυτό. Έτσι. Εγώ πήρα πλεκτό. Έτσι θα πάρετε λεφτά, θα πάρετε δώρα, θα πάρετε και ένα πεζού 108. Άτα. Το έχει κάνει με τα χεράκια της η γιαγιά Νόβα, κυρίες και κύριοι. Αυτό και θέλω ένα χειροκρότημα για γιαγιά Νόβα και τα τέχνη. Γιατί έβαλε λίγο η γιαγιά, έβαλε λίγο ο μαγιά και η μαμά και βγήκε αυτή η κούκλα. Λοιπόν, ωραία μπλουζίτσα. Είσαι μικρή, δεν τα πρόλαβες αυτά. Είσαι μικρή και δεν έχεις προλάβει την εποχή που κάθε έμπειρος στο σπίτι έπρεπε να έχει μια δαντέλα τουλάχιστον. Δηλαδή έλεγες, ξέρω εγώ, μαμά, κέρδισε ένα πεζό 108. Τι μαμά δεν είναι. Τη γιαγιά. Καλά, αυτό το ξέρω ότι είναι τη γιαγιά. Το χέρι το έχει φτιάξει. Και έλεγες, γιαγιά, κέρδισε ένα πεζό 108. Κέρδισε, όπα. Και έβαζε ένα σεμεδάκι πάνω. Πόσο δίκιο έχει. Αλλάξανε πες τα πράγματα, γιαγιά, γιατί σήμερα όποιο γυρίζει. Κερδίζει. Πάμε να παίξουμε. Παιδιά, γεια σας. Ενοχλεί, εγώ θα κάνω εδώ με το σεμεδάκι, θα το απλώνουμε όπου χρειάζεται σήμερα αυτό. Γιαγιά Νόβα το χειράψει. Να σας πω, παιδιά, γιαγιά Νόβα, μα τη δείτε. Ίδια η Ζιζέλ, η γιαγιά, δεν σου λέω τώρα μαμά. Μιλάμε για επίπεδο, οικογενειακά οι Νόβες είναι. Οι Νόβες. Οικογενειακά. Είναι τόσο όμορφη οικογένεια που μερικοί γείτονες βγήκαν όμορφοι. Φαντάζομαι, έχει απλωθεί αυτή η ομορφιά εκεί πέρα. Φωτεινή μου, Ζήση και Αφροδίτη, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, θα παίξουμε μια λεξομαχία για να γνωριστούμε καλύτερα και για να το οικονομήσετε. Και όλα πάμε τώρα. Μπάζερ, Τζούλια. Θα πρέπει να βρείτε ελληνική προκατάληψη. Ορίστε και η λέξη στον πίνακα. Είναι τέσσερις. Φύγαμε, παιδιά! Μία προκατάληψη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για 50 ευρώ η προκατάληψη. Η σωστή απάντηση είναι... Απάντησε πιο γρήγορα ο Ζήσης ή πάτησε πιο γρήγορα, θα απαντήσει σωστά. Σκόρδο για το μάτι. Σκόρδο για το μάτι. Αν είναι σωστό, έρχεσαι για σεμεδάκι. Αγόρι μου. Εγώ βρήκα εσένα. Εμένα βρήκε. Εσύ βρήκε εμένα, εσύ κέρδισε 50 ευρώ. Και να σου πω κάτι. Άστα αυτά. Έχει προλάβει και το σκόρδο για το μάτι, έχει προλάβει και τα σεμεδάκια, αγόρι μου, εσύ. Νάτος, 50 ευρώ. Πρώτος γύρος. Τζούλια, την έχω καταβρει με το σεμεδάκι ζακέτα της γιαγιάς. Τρελαίνομαι, το κρατάω. Λες να φέρνει γούρι. Ναι, ναι, δεν μπορεί να είναι και γούρικο. Για να δούμε στον πρώτο γύρο που ο Ζήσης θα παίξει πρώτος. Έχει και το αγαπημένο μου όνομα. Του πατέρα μου το όνομα, Ρεζισάρα. Θα παίξεις πρώτος εσύ τώρα. Για κοίταξε το κορίτσι μας, η οποία θα σου δώσει την κατηγορία. Θα πρέπει να βρείτε λέξεις που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Λέξεις που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Όσο πιο πολλές, τόσο πιο καλά. Είναι τρεις λέξεις. Ζήση μου, καλή επιτυχία. Με 15 ευρώ θα αγοράσουμε μαλλί, να φτιάξουμε κέντημα εδώ, τι αγοράζουμε, κλωστή. Το ρο. Όμορφα. Μπράβο σου. Λοιπόν, υπάρχει ένα γράμμα, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, απλώς θέλω να το πω, να το έχετε υπόψη σας και για μετά, ότι όταν εμφανίζεται μόνο ένα γράμμα και σας έρθει ταν, καμπάνα κατά κέφαλα, λέτε το γρίφο και παίρνετε μπόνους 500 ευρώ. Τώρα είναι δύσκολο γιατί είναι ομάδα, οπότε δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Αλλά να το θυμόσαστε αυτό. Είσαι ξανά στον κόλπο. Φύγαμε. Αυτή τη φορά ο Ζήσης πάει για κάτι μεγάλο, πάει για κάτι καλό ή πάει για να χάσει και αυτά που έχει. Τώρα θέλω να σας
τώρα αυτό, παιδιά, μιλάμε. 8. Έχει που 15. Χάνει και το 50%. Πιο χαμηλά δεν παίρνει τα διόδια. Λοιπόν, Ποντινή μου, καλώς όρισες, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Η Ποντινή που έχει τον πράσινο δείκτη του τροχού της τύχης, τον πράσινο και τον κόκκινο που κοιτάει, παίρνει 20 ευρώ. 20 ευρώ, Ποντινή. Το σίγμα. Σίγμα. 20 ευρώ για σένα. Συνεχίζω. Τώρα που το έμαθες. Τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις, παιδί μου, να μαντέψεις και τη λέξη που δεν έχει ούτε ένα γράμμα. Τόσο καλή πια. Πας για 200, για 20, 200, 20, 200, 20, 20. Θα πω το TAF. Αν υπάρχει TAF, θα σε καταχειροκροτήσουμε. Πάμε. Μπαλαντέρ. Ωραία. Έλα, πάρ' το μπαλαντέρ με ένα γράμμα. Α, ποιο, ποιο. Το μη, 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 μη. Πώς λέμε Μαρία. Ας εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Πήρες τα ψηλάκια στο μπαλαντέρ, κολλήσαμε, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, δεν πειράζει. Θα το πάρεις μετά. Έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την Αφροδίτη μας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε ρε παιδιά. Fan club. Fan club. Για γύρνα εδώ, σε παρακαλώ, γιατί εδώ θα κάνω εξονυχιστική έρευνα στην κερκίδα. Αυτό το πράγμα, είπα Αφροδίτη και ακουστήκαν από την Κύπρο. Και εσύ 50% σε ό,τι πει σωστά. Έλα, έλα. Φάζε πράγμα, φάζε πράγμα. Πι. Πι, ναι. Πέτρος. Πέτρος. Ωραιότατα. Αυτό είναι ένα ωραίο ξεκίνημα, Αφροδίτη, πολύ δυναμικό. 3P σε ανεβάζουν ψηλά, σε βάζουν στην πρώτη θέση σίγουρα και φυσικά σύν το 50% φτάνει, παιδιά, για ακούστε το λίγο, ακούστε το λίγο, 203 ευρώ έτσι. Αφροδίτη μου, ξαναγύρνα ή αγόρασε, εσύ επιλέγεις. Γυρνά. Γυρνάς. Σήμερα η Φωτεινή και η Αφροδίτη, οι γυναίκες μας, είναι πολύ ισχυρές. Γυρίζουν δυνατά τροχό. Μου έχετε εντυπωσιάσει ευχάριστα. Θα έλεγα 20 ευρώ. Θα πω κάπα. Θα πεις το κάπα. Παιδιά, έχετε 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά που λέω πείτε για να βρείτε ένα γράμμα. Μπράβο σας. 20 ευρώ για ακόμα 2,23 και είσαι στον δρόμο της νίκης. Ξαναγύρνα λοιπόν. Η αγόρασε. Σκέφτεται λίγο και μου λέει. Θα γυρίσω. Θα γυρίσει. Τώρα έχει κάνει στρατηγική, λέει μέσα της. Θα γυρίσω άλλη μια φορά. Θα βρω ένα γράμμα και μετά θα το πω. Αυτό σκέφτεται. Κάτσε να δεις. Αυτό σκέφτεσαι. Ναι, ναι, αυτό. Παλιό κόριτσο, δεν είχα καταλάβει εγώ τη φίλη σας. Νομίζετε. Έλα, 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 έλα. Πω, πω, πω. Παιδιά, ακούω την καρδιά. Τι είναι αυτό, ρε. Έλα, έλα, έλα. Έσπασε η καρδιά σου τώρα, το ξέρω. Ναι. Πες το για 200, να τι να ξέρω, θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει. Νι. Θα πεις το νι όπως λέμε ναυπλίωνε. Στην τύχη του είπες, έτσι δεν είναι. Ναι. Έχεις πολύ τύχη, φίλε, να δά. Φωνή είναι η γύρισμα. Φωνή. Ποιο. Αλφα. Και έχουμε δύο αλφα για πάρτι σου. Και είναι ωραία αλφα αυτά, γιατί κοίτα που είναι. Είναι κολλητά με άλλα γράμματα, στα, κάρπα. Ωραία, σου βγαίνει σιγά σιγά. Το έχεις, το έχεις, το έχεις. Όχι βέβαια, ξαναγυρίζεις. Αφροδίτη γυρίζει εδώ με το Fan Club το μεγάλο. Πάμε παιδιά. Όταν έχεις φτάσει ένα ποσό κοντά στα 500, δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί είναι 500. Ενώ εμείς, το κοινό μας, εσείς στο σπίτι. 20 ευρώ. Γάμα. Γάμα παρακαλώ. Δεν υπάρχει γάμα, δεν υπάρχει γάμα. Και έτσι έχουμε την ευκαιρία του Ζήση να το καθαρίσει τώρα από το πουθενά. Γιατί... και να πάρει 50, εννοείται. Κάνει μια προσπάθεια. Θα κάνει μια προσπάθεια γιατί ξέρει ότι υπάρχουν και άλλα γράμματα. Και λες εντάξει, 8 είναι, γιατί να μην τα κάνουμε. 208, 408, 608, κάντα! Γύρνα! Είσαι ο μόνος που έχει φορέσει σε μεδάκι. Και είσαι και ο μόνος που από 8 ευρώ πας στα 0. Δεν το πιστεύω, χρεοκόπηση.
Μπορούσε και χειρότερα λοιπόν. Εγώ δεν το φανταστήκα ποτέ. Λέω κι άλλο πιο κάτω. Ακόμα. Τώρα χαλάρωσε. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Ο Ζήστρε, παιδιά, ένα χειροκρότημα άνθρωπο το πήρε από κάτω. Μα είναι δυνατόν. Φωτεινή, πώς θα κατάφερες είσαι σε θέση μάχης. Έχεις 40. Δηλαδή 50 αν το λύσεις. Το θέλεις ή και εσύ αν το ζήσεις θα γυρίσεις να διεκδικήσεις μια καλύτερη μοίρα. Θα γυρίσω. Θα γυρίσει. Κάτω Φωτεινή μου με τα υπέροχα μάτια, φοβερά μάτια. Φωτεινή, φοβερά μάτια. Τρομερά. Θα τα δείξουμε τώρα στην κάμερα. Κοίταξε την κάμερα σου στην άλλη τροχόλ, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν κοιτάς το δικό σου ποσό, άλλο κοιτάς εσύ τόση ώρα. Κοιτάξτε μάτια. Έλα, καλά είσαι εδώ, κοίτα. Είσαι στο συν 50, είσαι στο συν 50. Ξέρεις, αλλά πες μου για ένα γράμμα. Λοιπόν, το ζήτα. Ζωρό, ζήσεις. Ναι. Πολύ ωραία. Τσουπ, 128. Θα το λύσεις και θα το πάρεις. Σκέφτεσαι λίγο, θα γυρίσω. Θα γυρίσεις. Ναι. Κάτω γιατί είναι λίγα τα λεφτά, είναι η αλήθεια αυτό. 128 ευρώ δεν είναι για πολλά. Και σου έχω μια δαντέλα. Τρέλα, Φωτεινή, κοίτα πώς σου πάει. Τρέλα η δαντέλα. Έχεις καταλάβει. Τρέλα, 15 ευρώ, έλα. Φι. Πώς λέμε, Φωτεινή. Τζάμπα, κούρα στο χέρι σου να γυρίζεις. Έλαντε. Για 15 ευρώ. Θα παίρνεις δαντέλα έτσι. Εντάξει, τώρα εσύ το ξέρεις τώρα και μας κάνεις πλάκα τώρα εδώ πέρα. Το ξέρω, είμαι άνετη, είμαι ωραία κτλ. Εντάξει, ωραία. Το ξέρεις. Θα το πεις για 143 ησυχία. Η δαντέλα έρχεται. Το λέω έτσι. Περίμενε, μου, άμα δεν βάλεις δαντέλα, δεν λες τίποτα. Έλα, με πέρασες. Εντάξει. Τώρα έχεις το ύφος, το σωστό, το δαντελωτό για να το πεις. Σπάει. Πεπόνι. Πεπόνι. Σταφύλι. Σταφύλι. Καρπούζι. Καρπούζι. Πεπόνι, σταφύλι, καρπούζι. Μόλις κονόμησες 143 ευρώ, αλλά τι είναι μπροστά στο υπέροχο Candy Manova, γιαγιά, κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις. Περνάμε καλά σήμερα, είναι ωραία εδώ πέρα. Είναι ωραία γιατί παίζουν όλοι οι παίχτες και έχουμε και αρκετή αγωνία. Θέλω να πω, ο ένας δίνει τη σειρά στον άλλον για να προηγείται η Φωτεινή. Με 143 ευρώ μόνο. Είναι λίγα, δεν είναι λίγα. Είναι λίγα. Αλλά πόσο τυχερή σε φορά αυτή τη ζακέτα που έχει έρθει Παναγία μου από τα χεράκια τη γιαγιά Νόβα. Βγάλει τη ζακέτα τώρα. Ναι. Γιατί όποιο προηγείται τη φορά για λίγο. Εντάξει. Και μετά παίρνω εγώ το σεμεδάκι τη δεκαετία του 1980. Εντάξει. Και πηγαίνω εδώ που είναι ο δεύτερο στη σειρά. Με πόσα. Με 50 ευρώ ο Ζήσης μας. Ενώ τώρα θα μπει στο κόλπο σίγουρα. Σίγουρα η Αφροδίτη πήρε την πρώτη κριάδα. Κατάλαβε τι γίνεται και τώρα είναι έτοιμη να διεκδικήσει πολύ περισσότερα. Καλώς όρισες. Εντάξει, το όνειρό σου ήταν να βάλεις τη ζακέτα. Ναι, αλλά σίγουρα να κερδίσεις κανένα αυτοκίνητο που παίζει 108. Ναι, να υποθέσω. Έχεις αυτοκίνητο. Όχι. Αμάρ. Όταν είναι και το πρώτο, είναι ακόμα καλύτερα. Ναι. Θα έλεγα. Με τι ασχολείσαι, Είμαι φοιτήτρια. Σε ποια σχολή είσαι, Στο μαθηματικό. Α, μαθηματικό. Τζούλια, ετοιμάσου κατηγορία μαθηματικά. Βγάλ' την. Εύχομαι να οριμάσεις μέσα στα χρόνια και να γίνεις μια υπέροχη, αυστηρή, αλλά καλή και ωραία δασκάλα, Αφροδίτη μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Πάνω απ' όλα να πηγαίνεις με πεζό 108 στο σχολείο. Ζησάρα μου, από πού είσαι, γιατί ρωτάω γιατί το Ζήσης είναι ένα όνομα δικό μας βορειοελλαδίτικο αρκετά. Γι' αυτό και ο πατέρας μου Ζήσης. Εσύ από πού είσαι, Είμαι από ένα χωριό της Καλαμπάκας, Τρικάλο. Πολύ ωραία. Και είσαι, ασχολείσαι με τι εδώ στην Αθήνα. Δυστυχώς είμαι με τους περισσότερους άνεργος. Είσαι με τους περισσότερους. Παρόλο τις σπουδές λογιστικά και μουσική. Μάλιστα. Και μουσική. Άρα έχεις χρόνο για μουσική τώρα. Δηλαδή, αν το δούμε θετικά, έχεις χρόνο για μουσική. Τι drums, τι κάνεις. Πλήκτρα. Πλήκτρα. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί που υποφέρουν στο σπίτι. Τα δύο μου κοράκλες, η γυναίκα μου. Οι οποίες επειδή είναι ο παπάς και τον έχουν ένα, λένε «Παπά, τι ωραία που παίζεις». Παίζεις ωραία. Πιστεύω. Να παίξεις ωραία και στον τροχό και να κερδίσεις. Να είσαι καλά. Εύχομαι. Το κορίτσι μας με ένα υπέροχα μάτια, η Φωτεινή μας. Α, κύριε Γαλανούλη. Κύριε Γαλανούλη, κοιτάξτε. Κοιτάξτε γαλανά μάτια, κύριε Γαλανούλη. Απίστευτα μάτια, φοβερά. Λοιπόν, τα μάτια δεν ακούν για να κερδίσεις. Μη μας κάνεις τα αγγλικά μάτια μας εδώ πέρα. Εντάξει. Με τι ασχολείσαι. Δυστυχώς είμαι συνάδελφος με τον κύριο δίπλα, είμαι άνεργη. Α, μάλιστα. Είπαμε, είναι η πολύ πλέον. Έτσι, είναι πολύ. Έτσι, αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης. Έτσι. Τι θα ήθελες να κάνεις βρίσκοντας δουλειά, ποιο είναι το αντικείμενό σου. Στην πώληση. Εργαζόμουν πάρα πολλά χρόνια στην πώληση ναι. Και θα ήθελα, ναι. Μας πουλάς ή μας αγοράζεις, άμα χρειαστεί. Πάντα. Σε στηρίζω. Σε πάω. Φωτεινή, καλή επιτυχία.
Είμαστε έτοιμοι, πάμε δεύτερο γύρο. Τζούλια, θέλω να σου θυμίσω στο δεύτερο γύρο ότι ήσουν αγέννητη, αγέννητη ήσουν, όταν η τηλεόραση, δεκαετία του 80, ήταν έτσι παχιά πλατιά, δεν ήταν σαν τις σημερινές που είναι fit και slim, πως τις λένε. Είχε ένα σεμεδάκι και για να δεις το πρόγραμμα στην τηλεόραση έπρεπε να κάνεις έτσι. Ναι. Έβλεπα εγώ τροχό τη τύχη. Τότε με Πολυχρονίου, με Κατρανίδη, με Χαϊκάρη και έκανα. Οπ, νάτος, Χρήστα! Ενώ τώρα κάνεις έτσι και απολαμβάνεις 3D High Definition Blu-ray Julia Nova. Βγαίνουμε και σε 3D. Είσαι τελευταία λέξη τεχνολογίας. Μια ωραία κατηγορία θέλουμε. Θα πρέπει να βρείτε δύο πρόσωπα, τα οποία το μόνο πράγμα που τους ενώνει είναι το όνομά τους. Είναι η σειρά της Φωτεινής, η οποία προηγείται λίγο όμως και τώρα θα αρχίσει να χτίζει διαφορά. Πάμε. Βρε, κατοστάρικο με τη μία. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Το κορίτσι ξεκινάει με ρολογάκι φεστίνα. Δεν βλέπω την ώρα να το κερδίσεις. Ναι. Πες με ένα γράμμα. Σίγμα. Παναγία μου. Δεν έχει σίγμα, είναι τόσα γράμματα στην αρχή. Μη. Αφροδίτη, λέω τώρα εγώ, σου ήρθε πάμ κατά κέφαλα, το ξέρεις, θα το πεις. Το σκέφτομαι. Θα σου δίνω 500 ευρώ γι' αυτό, γύρισε σε παρακαλώ κορίτσι μου. Η Αφροδίτη μας με το fan club το φοβερό, πάμε. Οφείλω να πω ότι μπαίνει στην τριάδα των παιχτών με το πιο συγκλονιστικό κοινό. Μπράβο. Λοιπόν. Και μόνο που ανάσανε το κοινό σας έκανε, δεν πήγε στη χρεοκοπία. Κάπα. Υπάρχει κάπα. Όχι, υπάρχει. Αυτό είναι, Αφροδίτη, λύσε το γρίφο. Δεν μπορώ ακόμα. Έλα, 500 ευρώ τα έχω έτοιμα στο χέρι, super bonus. Ξαναγύρισε λοιπόν. Θα χάσει τη σειρά σου, μου φαίνεται. Και δεν μου φαίνεται, ήρθε κιόλας. Ζήσει. Η στιγμή που ο Ζήσης μας προσέφερε το highlight των 8 ευρώ είναι ανεπανάληπτη. Ζήσει, εγώ στο αρμόνιο παίζω το Final Countdown. Και τι άλλο και αυτά. Εσύ τι παίζεις, τα πάντα όλα. Όλα. Λαϊκό. Λαϊκό. Μ' αρέσουν αυτά, 50 ευρώ παίζουν. Το ρο. Υπάρχουν 350 ευρώ, Ζήση. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Με το αρμόνιό σου παίζεις Χριστάκι, θα ζήσω ελεύθερο πουλί και τέτοια. Τώρα αυτό δεν το παίζω πολύ γιατί είναι η γυναίκα και. Άμα είναι η γυναίκα σου, είναι πολύ λογικό αυτό. Τα πω αυτό, το σ' αγαπάω, μα ακούς και τέτοια πράγματα. Έτσι, θα λαμπάς και τέτοια. Δώσε. Αχ, έχει και δύο κόρες, παιδιά, ο Ζήσης. Δηλαδή, τρεις γυναίκες. Τι να πω τώρα. Ζήση μου, καλά θα περάσεις, 50 ευρώ. Έχω μία κόρη, έλα. Το ταφ. Το ταφ. Μπράβο. 50-50 τα μαζεύει. Έλα, Ζήση μου, πάφ. Ο Ζήσης πάει καλά, παιδιά, έχει 200 ήδη. Και θα βάλει και άλλα 30. Το Λάμδα. Λευκωσία, ναι. Ναι. Ζήση, 260. Αγοράζεις, γυρίζεις. Γυρίζω. Πάμε. Έλα. Πάνε τα 260. Έκανες μια μικρή κούρσα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βοηθήσει τη Φωτεινή να βρει, να βάλει στο μυαλό της λίγο κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν το έχει βρει, είναι πολύ νωρίς, όμως μπορεί με μια γυροβολιά να αλλάξουν όλα. Έλα, έλα. Να το. Σε ακούω. Θα πω το πι. Τσαμπεχαρά, τσάμπε προσδοκία. Δεν κάναμε τίποτα. Η Αφροδίτη είδε ότι γρήγορα πέρασε η ώρα και ξαναέρθει η σειρά της.
Αφροδίτη, για βάλτε σε σειρά με ένα ωραίο ποσό, γιατί είσαι μόνο στα 50 ευρώ. Έχει μείνει το σεμεδάκι στα χέρια μου. Δεν κάνουμε τίποτα. Βλέπω αυτό το κόσμο να παίζει πολύ. Φοράς κοσμήματα. Εντάξει, ναι. Γυναίκα, σιγά με δεν φόραγες τώρα. Λοιπόν, θα πω μη. Μασίφ, ασίμι στο κόσμο. Ούτε. Γιατί δεν βρίσκω γράμματα. Ζήση, το βλέπεις πολύ ωρά και γι' αυτό δεν το βρίσκεις. Γύρισε και ονειρέψου το. Πάμε. Χρεοκοπία. Το έχεις βρει. Χρεοκοπία. Άσε μωρέ, σκέφτεσαι χρεοκοπία, γιατί βάλε κάτι θετικό στο μυαλό σου. Βάλε κάτι θετικό στο μυαλό σου. Βάλε ας πούμε το... Παραλίγο το μυστήριο. Το Β. Όπως λέμε, βόηδη. Ορίστε λοιπόν ένα Β. Μ' αρέσει που κάθεσαι και το κοιτάς ώρα, δεν ξαναγυρίζεις. Λες και θα πάρεις 30 ευρώ, θα σωθείς. 30 ευρώ με δυο κόρες δεν σου φτάνουνε ούτε για πρωί που θα ξυπνήσεις. Και πού να γίνουν και έφηβες. Η μία είναι έφηβη η κόρη σου. Ναι. Μα καλέ. Έλα. Περαστικά. Έρχονται, Ζήση μου, οι πενταήμερες, έρχονται οι τριήμερες, οι διήμερες. Έρχονται, πάρε, μάζευες. Το νι. Μπράβο, 150. Ούτε το όνομα, ούτε ένα επίθετο. Και τα δύο πρώτα, ναι. Θα γυρίσεις ή θα αγοράσεις. Να αγοράσουμε το... Α. Πολύ καλή αγορά. Πολύ καλή αγορά. Πολύ καλή αγορά. Α, τώρα που το βλέπω, καθόλου καλή αγορά. Αφού το πρώτο και το δεύτερο τα ήξερε αυτός ή άλλος. Ρε Τζουλιά, κάτω θέλαμε. Δεν λοιπόν, είχε. Πρέπει να γυρίσεις, Ζήση. Η μικρή κάνει κολοτσούμπες. Μόνο αυτό σου λέω. Μην αγώνεσαι. Σκέψου το παιδί σου και θα πάνε όλα καλά. 150 λάθο. Την ακούς που τσιρίζει, την ακούς την κόρη σου. Έλα, την κόρη σου σκέψου και πες το. Θήτα. Θήτα λέει, θήτα. Οπα! Εσύ το είπες για πάνω, αλλά βγήκε και ένα κάτω. Μεγάλε. Έχεις 3,80. Μπορεί να αγοράσεις φωνήεν, μπορεί να το λύσεις. Πρέπει να μου απαντήσεις τώρα τι κάνεις. Λύνεις ή αγοράζεις. Αγοράζω το έψιλον. Παρακαλάμε για την τελευταία. Ναι. Ναι. Κάτσε να γυρίσουν τα γράμματα. Πω, τι έχει να γίνει. Τώρα θα τσιρίζει η κόρη σου, γιατί η κόρη σου, η μικρή, όχι η μεγάλη. Η μικρή το ήξερε, είναι 7 χρονών και φυσικά ξέρει να απαντήσει ότι το όνομα είναι... Ελευθερία Αρβανιτάκη Ελευθερίου. Ελευθερία Αρβανιτάκη Ελευθερία Ελευθερίου. Από την Ελλάδα μέχρι την Κύπρο θα χειροκροτηθείς αμέσως. Τσιρίζει, ουρλιάζει η μικρή, τραγουδάει τραγούδια της Ελευθερίου από την Eurovision. Η μεγάλη της Αρβανιτάκη, γιατί καταλαβαίνεις γυμνάσιο, είναι πιο πολύ και εσύ μπορεί να τσιρίξει ελεύθερα 3-30. Έτσι είναι, να το. Σου έρχομαι ή μάλλον, όχι δεν σου έρχομαι, 100 ευρώ λεξομαχία. Άμα κερδίσεις και λεξομαχία, ξανά. Σενεδάκι, Φωτεινή μου, Αφροδίτη, σε βάζω στον χέρι στον μπάζερ, 100 ευρώ η Τζούλια με τη λεξομαχία και την κατηγορία. Θα πρέπει να βρείτε μια λέξη έτσι όπως τη λέγαμε παλιότερα και έτσι όπως τη λέμε τώρα. Έχω δώσει το σύνθημα αμέσως τώρα. Βρείτε το για 100 ευρώ, παιδιά. Έλα, τελειώσαν τα γράμματα. Επιτέλους, Ζήση. Πες το. Οστό, κόκαλο. Οστό, το λέγαμε παλιότερα πιο πολύ οστό, αλλά τώρα το λέμε πάντα κόκαλο. Αυτό κυρίως το λέμε με γιατρικούς όρους, έτσι. Γιατί τώρα δεν μπορεί να πάει η Τζούλια που έχει 2, 3, 4, 5, 10 σκυλιά στο στήρι και να πει «Ελάτε να πέταξω τα οστάκια σας, τακ, 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 τακ». Δεν γίνεται αυτό. Όλο το φαΐ το τρώνε τα σκυλιά, η Τζούλια τίποτα. 4-30 εσύ, Ζήση μου, πρώτος. Τρίτο γύρο τώρα. Τρίτος γύρος με Φωτεινή και Αφροδίτη να κρατιούνται, γιατί σου λέω Ζήσεις τώρα, πήρε φορά, βρήκε γρίφο, βρήκε λεξομαχία,
Κάτσε καλά, Ζησάρα, κάτσε καλά, γιατί τώρα η Αφροδίτη, μόλις πάρει κατηγορία, παίζει πρώτη και έχει πίσω της μια ολόκληρη σχολή. Έχει φίλους μέχρι και από το στρατό που δεν πήγε. Κατηγορία. Θα έχουμε λέξεις που θα ξεκινάνε με το ίδιο γράμμα. Λέξεις που ξεκινούν με το ίδιο γράμμα. Τρεις είναι αυτές. Αφροδίτη, θέλω ένα σεισμό. 7,3 ρίχτερ, παρακαλώ, τώρα για να γυρίσει. Παιδιά, με έχετε εκθέσει. Είπα 7,3, όχι 7,9 που κάνατε. Αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Στα ρίχτερ. Οχ, οχ, το βλέπω για 10 ρίχτερ. Ναι! Το νιώθεις, Κουλής. Το νιώθεις. Ναι, ναι. Το νιώθεις. Πες με ένα γράμμα και θα νιώσεις πρωτιά. Κάπα. Κάπα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Και τώρα ο Ζήσης που προηγείται, μπορεί σε αυτό το γύρο να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά του. Ξεαγχώθηκες, βρε, καθόλου. Εντάξει. Έλα, δεν ξεαγχώθηκες. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Όχι πάλι. Θα κάνω την κόρη σου να γελάει και τη μικρή και τη μεγάλη. Όχι πάλι αυτό. Έτσι, γύρνα τώρα. Πάμε. Έμα. Έμα. Όχι, θα σ' αφήσω εκεί, Ζήση. Και να μην το θέλεις. Γιατί θέλω να σε βλέπω να χαμογελάς. Κερδίζεις, δεν γελάς. Όπα, όπα, σε έφτιαξα, Ζήση. Σε έφτιαξα, Ζήση μου. Όχι μόνο θα το βάλεις, θα το κουμπώσεις κιόλας σε λίγο. Όχι, όχι, το κουμπώσεις, δεν έχει άλλο τσίλια. Έχετε το ίδιο κορμί, παρά κάτι κιλά. Τώρα. Ναι. Ναι. Οπό, δικό σου, δικό σου, δικό σου. Τώρα έχεις ένα επιπλέον κίνητρο να λύσεις το γρίφο, γιατί τα διπλασιάζεις. Και αυτό σημαίνει γκολ και φύγαμε για τελικό. Θέλεις να το πάρω το σεμεδάκι. Πάρω, γιατί θα με λέμε και συγγενείς και θα... Θα σε λέμε συγγενείς. Θα τον παρεξηγήσω. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι. Το άγχος τώρα το έχουν οι δύο παίχτριες, οι οποίες σε κυνηγούν και ανησυχούν, γιατί βλέπουν ότι δεν χάνεις κιόλας. Είσαι ξανά στο γύρισμα. Τάφ. Λίγο, λίγο. Λίγο, λίγο, 105. Αν ποτέ νιώσεις την ανάγκη για ένα φωνή, να ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια χρηματάκια στην άκρη. Ο Ζήσης μας τώρα θα πέσει στο 20, όχι στα 30. Για να δούμε, τώρα είναι ένα ποσό το οποίο, εντάξει, δεν σε εκτοξεύει. Νι. Α, παιδιά, είναι... Ο, 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 ο. 3, 5, 15, 150 ευρώ. Είναι και το πρώτο γράμμα κοινό, το πρώτο γράμμα στην κατηγορία μας αυτή. Επειδή στο μυαλό μου είναι πολύ ωραίο αυτό το 2,55 και πού να βάλεις κι άλλα. Θα βάλεις κι άλλα. Να γυρίσω άλλη μία. Άλλη μία λες. Ποια είναι πιο δύσκολη κόρη, αυτή που είναι έφηβη ή η πιτσίρικα πάει στο δημοτικό. Έλα, σε χαλαρώνω γιατί, παιδιά, θα μου λιποθυμούσε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μα βλέπουν και οι συγγενείς. Και το δεύτερο, πού να τον κρατήσω. Έτσι. Θέλω και βοήθεια. 200 ευρώ, πες μου. Να πούμε το σίγμα. Βγήκε το σίγμα δύο φορές. 400! 400! Γιατί να λιποθυμήσεις. Εσύ, έχω λιποθυμήσει τρεις γυναίκες που έχεις πίσω. Θέλεις μήπως να αγοράσεις. Ένα αλφα. Αλφα θέλεις. Έχουμε δύο. Δεν μου είπες ποια κόρη είναι πιο δύσκολη, η έφηβη ή η πιτσιρίκα. Πιο δύσκολη. Πιο δύσκολη, ποια είναι. Για να μαθαίνω, σου λέω, που ακολουθώ. Η μικρή αλλά ευχάριστα δύσκολη. Η μικρή αλλά ευχάριστα. Εντάξει, αυτό το ξέρω και εγώ, ρε φίλε. Γιατί μεγάλη, πες μου, θα μεγαλώσει η δικιά μου μετά. Αν θέλεις, μπορείς να ξαναγοράσεις. Αγοράζεις. Να πούμε και ένα έψιλον. Εντάξει, σου εκεί. Α, εντάξει, λέει ο Ζήσης. Τα δύο έχεις, ε. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, η μικρή σου κόρη τα έχει τα δύο πρώτα. Το τρίτο όμως τι γίνεται, Ζήση, θα γυρίσεις ή θα αγοράσεις. Γιώτα. Να το. Όχι εκεί, όχι εκεί. Οχ, 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 το γιώτα. Αυτά τα ήξερες, έτσι δεν είναι. 3,55, θα αφαιρέσεις κι άλλο. Θα γυρίσω. Θα γυρίσεις, λες τώρα. Κάντο. Τζούλια, το έχεις βρει εσύ. Τα δύο ναι, το τρίτο όχι. Είμαστε στην ίδια μοίρα οι περισσότεροι. Α, ναι!
Τρελάνη. Αυτό να το κάνεις δύο φορές τον ίδιο γύρο, καταλαβαίνεις ότι όχι σε μεδάκι απλά, θα έρθω να ντύσω το σπίτι. Έλα, γράμμα, πάρτα. Ζήτα. Άλλα 200. Οκ. Να το πω. Okay. Να το πεις. Κάτσε, έρχομαι παιδιά, εδώ έχει σοβαρέψει το θέμα. Ενώ βρήκε γράμμα εκεί που ήξερε, ξαφνικά ακούσε η τρίτη λέξη. Ησυχία παντού. Διότι. Εδώ ο φίλος έχει 5,55. Αμάν, αμάν. Ανεβήκαμε από το χιλιάρικο μόνο σε αυτό το γύρο. Αν τα πει όλα σωστά, και υπάρχει αγωνία αν θα υποθεί σωστά το πρώτο. Το τρίτο το ξέρεις, εντάξει. Το πρώτο. Τώρα το νεράτζι. Το πρώτο δεν ξέρω αν θα βρει το νεράτζι. Ξεκίνα από το τρίτο. Νοημοσύνη. Νοημοσύνη λες ότι είναι κάτω-κάτω. Κάτω-κάτω. Το δεύτερο, το μεσαίο, ποιο είναι. Νηστεία. Μακριά από εμάς. Έτσι. Όχι, γιατί σε βλέπω δεν κάνεις. Όχι. Και το πρώτο, εδώ είναι το δύσκολο παιδιά, το πρώτο. Νερατζή. Νεράτζι. Νεράτζι, νηστεία, νοημοσύνη είναι η απάντηση η οποία πρέπει να εμφανιστεί για να κερδίσεις το επιδείο. Θα το κερδίσεις. Ζήσεις. Παιδιά, μία που το είπα, μία που πηγαίνετε γρήγορα στην κουζίνα να βάλετε ένα χυμό, ένα καφεδάκι, ένα νεράκι να συνέλθετε, γιατί ο άνθρωπος έφτασε τα 1540. Διαφημίσεις τώρα. Πήρε λίγα λεπτά με την Τζούλια εδώ να συνέλθουμε, να συνεφέρουμε την οικογένεια του Ζήση που τον είδε πριν από λίγα λεπτά να φτάνει τα 1540 ευρώ. Εμείς όμως εδώ δεν λέμε ότι είσαι νικητής γιατί τα έχουμε δει όλα. Φωτεινή μου, από τα 143 αλλά και εσύ Αφροδίτη από το 0 μπορείτε. Τα έχουμε δει αυτά. Ελάτε, τα έχουμε δει αυτά. Ελάτε και θα τα δείτε κι εσείς. Για να έρθετε κι εσείς εδώ, καλέστε μας στο 210-66-32-93-7 ή μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com, κάθετος τροχός της τύχης. Αυτά είναι. Φύγαμε λεξομαχία αμέσως τώρα για να δούμε αν προλαβαίνει η Φωτεινή και η Αφροδίτη να του πάρουν το μάτς. Κατηγορία για τη λεξομαχία μας. Θα πρέπει να βρείτε μία φράση. Νάτι, φύγαμε να τη βρούμε. Φράση είναι, παιδιά, για 150. Σημαντικό. Έχει πατήσει όχι απλά πιο γρήγορα, αλλά και ο μόνος που πάτησε είναι ο Ζήσης. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πες το. Βαράει μύγες. Να δω. Πολύ δύσκολο. Είναι άμα του πάρεις τον αέρα, ε. Εγώ δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Κι άλλα 150. Αφροδίτη μου, Φωτεινή μου, δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Εδώ είναι μπροστά με 1690 ευρώ και τον αφήνουμε και βαράμε μύγες. Δεν είναι σωστό αυτό. Το σωστό είναι να βγάλετε χρήματα τώρα, τέταρτο γύρο. Είναι και μπόνους ο γύρος, Τζούλια, καλά άκουσα. Ναι. Μπόνους. 200 ευρώ. Κάτι είναι κι αυτό. Κάτι είναι κι αυτό. Αλλά πρώτος γυρίζει ο Ζήσης. Θα με βρεις απέναντί σου, Ζήση. Είμαι με τα κορίτσια τώρα. Να το ξέρεις. Και εγώ στήσω αυτό θα κάνω. Αρκετά φόρεσες το τυχερό. Εσύ το έχεις φορέσει το τυχερό. Όχι. Μάλλον γι' αυτό δεν έχεις βγάλει λεφτά ακόμα. Τζούλια, κατηγορία, της το φοράω τώρα το δαντελετό. Για να δούμε τι θυμάστε από τα αρχαία. Ο γρίφος θα είναι αρχαιοπρεπός. Τι ψάχνουμε ακριβώς. Ψάχνουμε τέσσερις λέξεις. Ζήσει γύρνα νεοελληνικός και πες το αρχαιοπρεπός. Έχει κολλήσει τα 200 αυτός ο άνθρωπος. Πες το. Το ρο. Τον μάτια σας. Α, τώρα μου το παίζεις άνετος, ε.
Όχι. Λοιπόν, αυτά τελειώσανε. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει με Φωτεινή. Θα φέρει 200άρια. 200άρια! Θα φέρει jackpot. Θα τα φέρει όλα. Γιατί εγώ για σένα μιλάω. Βέβαια. Βέβαια. Τη ζακέτα δεν την έβαλες όμως, γι' αυτό χάνω. Γιατί θέλει ζακέτα. Το ξέρα εγώ. Το ξέρα εγώ. Έλα, κορίτσι μου. Έλα, κορίτσι μου. Θέλει ζακέτα, σα τα έλεγα. Τζουλιά και γιαγιά σου λέγεται Τζουλιά και γιαγιά. Όχι, όχι. 50 ευρώ. 50. Πάντα χειροκοπία δεν πέφτει. Το ταφ. 3 ταφ, 150 ευρώ. Ωραία. Άκουσε τώρα εσύ μου λες, κάνει τώρα παιδιά η Φωτεινή μέσα της. Λογικό, σου λέει τον 150. Και κάτι ψηλολόγια που έχω, πού να το φτάσω τον άλλον 1600. Φωτεινή, όλα γίνονται αρκεί να το πιστέψεις. Ναι. Δεν βγάζω τη ζακέτα από πάνω σου ποτέ. Όχι, το είπαμε αυτό. Μ' αρέσει που είμαι προπονητής. Σου λέω το πρόγραμμα πώς πρέπει να το πας. Λες και μπορεί να το κάνεις. Οχ, να το, να το, να το. Λίγο, 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 τόσο, τόσο, τόσο. Ωραία. Το κάπα. 2 εικοσάρικα. Να σου πω την αλήθεια μου. Προτιμούσα να έχει ένα. Για να έχουμε... Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πας καλά. Τώρα το 200. Τώρα το 200. Πέσαμε πολύ γρήγορα. Δεν πειράζει. Το νι. 45. Τώρα το 200. Πρόβα κάναμε, παιδιά. Ναι. Αυτό το ζακετάκι, πόσο περήφανη θα ήταν η γιαγιά σου. Πόσο περήφανη το φοράμε όλοι. Κοιτάξτε, κορίτσια, το φοράω κι εγώ. Έλα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Πάρει. Θα πω το μη. Φέρε μου τη ζακέτα εδώ. Τίποτα, μόνο το κρύο είναι. Είδες. Μα τώρα. Τίποτα. Παιδιά, ένα μίνι σεισμό παρακαλώ. Επειδή είσαι στο μηδέν, πρέπει να υπερβάλλουμε λίγο. Τι ωραία. Σου πάει έτσι. Της βασανίζει. Έλα. Λοιπόν, σίγμα. Ναι, έτσι. Αφροδιτή, ξαναγύρισε το καλό, το καλό. Πάμε, παιδιά! Δυνατά! Για σεμεδάκι είμαστε. Έλα. Λοιπόν, πι. Όπως λέμε... Παναγιώτης. Παναγιώτης. Ορίστε και ένας Παναγιώτης εκεί. Δεν το έχεις, το ξέρω. Ναι, ναι, θα το φτιάξω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Ναι, γιατί γύρισες, μου πέφτει. Γύρισε, παρακαλώ. Μπρα, αυτό, τέλειο. Τελευταία λέξη της μόνος το 1945. Μπορείς. Όλο και χειρότερα. Ναι, ναι. θα πω λάμδα. Το Θεσσαλονικιώτικα. Βαριά. Δεν είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά... Έχεις μπλέκει Θεσσαλονίκη, σε κατάλαβα εγώ. Ζήση. Θα το πεις. Ναι. Yeah. Παιδιά, αυτό είναι. Παιδιά, αυτό είναι. Θέλω, παρακαλώ, να σηκωθείτε όλοι όρθιοι, εάν το βρεις σωστά, γιατί έχουμε μεγάλο νικητή σήμερα. Και το εννοώ το μεγάλο, κόντεψε να αγοράσει το αυτοκίνητο. Τα αγαθά κόπης κτώνται. Η κατηγορία μας είναι αρχαιοπρεπώς. Και η απάντησή σου είναι τα αγαθά κόπης κτώνται. Και εσύ, και εσύ, κόπιασες. Ακολούθησέ με, ακολούθησέ με. Να χαιρετήσουμε τη Φωτεινή μας. Φωτεινή, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Ο Ζήσης καθάρισε. Ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία στην όλη ζωή σου. Την Αφροδίτη μας. Σεισμό, σεισμό, παιδιά. Αφού έχεις φίλους, δεν φοβάσαι τίποτα. Να είσαι καλά, μείνε εδώ να δεις τώρα αυτό το παιχταρά εδώ πέρα, γιατί... Τετραμελής οικογένεια, Ωραία. Πεζό, 108, 2 μπροστά, 2 πίσω, εκδρομούλα. Ωραία ακούστηκε, Θα το κάνουμε πραγματικότητα. Τώρα!
ένας από τους καλύτερους παίχτες στην ιστορία του τροχού της τύχης. Το αποδεικνύει το ποσό των 1.940 ευρώ που ήδη είναι στις τσέπες, δεν χωράει σε μία, του παντελονιού σου. Ήρθε η ώρα να βγάλεις κι άλλα. Ήρθε η ώρα να σου πας σπίτι με ένα καινούργιο αυτοκίνητο Peugeot 108 κάτω. Τώρα καλή επιτυχία. Καλά. Ο Ζήσης τα πήγε υπέροχα. 1.940. Και τι θα κρύβει ο φάκελος νούμερο 22. Ακολούθησε με, Ζήση. Η Τζούλια ξέρει την κατηγορία, θα το μοιραστεί μαζί μας. Η κατηγορία μας θα είναι επάγγελμα. Επάγγελμα. Έχουμε 5 γράμματα. Εμείς, το λάμδα, το πι, το σίγμα και το ταφ. Είναι τα σύμφωνα, το αλφα είναι το φωνήεν. Για να δούμε. Σχεδόν τα πάντα υπάρχουν, σχεδόν τα πάντα, όλα καλά για σένα. Ήρθε η ώρα να μου δώσεις ένα-ένα τα σύμφωνα, ξεκινώντας από ποιο. Κάπα. Δεύτερο. Μη. Μη. Μη, μη, μη. Όπως λέμε, μακαρονάδα. Το νι. Το νι, όπως λέμε, ναύτης. Και τώρα, πες και το καλό το φωνήεν. Ήτα. Και η τελευταία σου επιλογή είναι το ΙΤΑ. Να αποκαλύψουμε, παρακαλώ. Επάγγελμα, υπάρχει μόνο το ΙΤΑ. Ξεκινάει ο χρόνος σου τώρα. Δοκίμασε. Δοκίμασε. Λα. Λα. Έλα. Λαχιοπόλης. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Ναι! Παιδιά, στο τελευταίο δευτερόλεπτο προλαβαίνει. Μπάζερ μπίτερ, το βρήκε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Πω. Παιδιά, απίστευτη εξέλιξη. Αγάπη μου. Εδώ, παιδιά, οι κόρες μου, Κοιτάξτε αυτό το κουκλί εδώ πέρα. Παιδί μου, δεν κλαίμε τώρα, γελάμε. Ο μπαμπάς κέρδισε. Να, αντέχω. Θα ανοίξουμε μαζί αυτό είναι εδώ το φάκελο. Είσαι έτοιμη? Ναι. Τι λες να έχει εδώ μέσα? Δεν ξέρω. Κάτι καλό, Ναι. Έλα να πιάσουμε μαζί και να το ανοίξουμε. Εκεί, στην κάμερα, να μάθουμε ότι ο μπαμπάς θα σας πάει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Ή με τα χρήματα που θα έχει εδώ, ή με το αυτοκίνητο. Ναι. Ξέρεις να μετράς ανάποδα? Ναι. 5, 4, 3, 2, 1. 3.000 ευρώ ακόμα! 4.940 ευρώ να σου δώσω, βρε, και ένα εξιντάρικο να πας στα 5. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, ο Ζήσης και η πανέμορφη οικογένειά του έρχονται εδώ με το χαμόγελό τους. Με το ωραίο το δάκρυ της χαράς όμως, οι κούκλες σου να τις χαίρεσαι. Αυτό είναι το μεγάλο σου δώρο. Αλλά όχι τις ενοχλεί. Και 1.940 ευρώ συν 3.000, 4.940, κυρίες και κύριοι. Είσαι ωραίος. Να τους χαίρεσαι όλους. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, το μάθαν όλοι πολύ καλά. Όποιος γυρίζει, κερδίζει.